Θεοδός πάνω έχει υποσχεθεί μια έκτακτη είδηση, λέει. Είδα, άμα δεν έχει υποσχεθεί, θα την πει. Α, τι υποσχέσει του, τη στηρεί. Έλα, Μία στι 10, αλλά τη στηρεί. Και θα την πω, διότι είχαμε στο αεροδρόμιο πριν από λίγη ώρα τη σύλληψη ενό επικίνδυνου κακοποιού, όπω χαρακτηρίζεται από την ελληνική ε, αστυνομία, ενό 48χρονου από την Αλβανία, με το προσωνύμιο Táκης, ο Τάκη, ο Αλβανό. Έτσι είναι γνωστό στη νύχτα, ο οποίο πρέπει mm. να σα πω ότι διαθέτει και ακίνητα στο Λονδίνο. Κατηγορείται <laughs> για ανθρώπου. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Τη διαθέτει. Ακίνητα Δύο... στο Λονδίνο. Δύο ακίνητα Χρήματα, έμενε μόνιμα. Τόσα χρήματα. Έμενε μόνιμα. Στο Α, Λονδίνο. έμενε Λονδίνο ο άνθρωπο. έτσι όπω το πε, κάτσε γιατί. Το, εσύ ε. φταίει. Και προκάλεσε <laughs> το μηδίαμά μου, έτσι όπω το είπε. Δεν μα είπε. <laughs> μεγάλο επιχειρηματία δηλαδή. Το λε και έτσι. Ναι, <laughs> Απλά είχε κάποια εμπλοκή και στη νύχτα. Ακριβώ. Γιατί στη νύχτα δεν έχουμε μεγάλο επιχειρηματία. Βεβαίω. Πολύ. Yeah. Εκκρεμούσε σε βάρο του ένταλμα σύλληψη για ανθρωποκτονία και έκρηξη. Ενώ κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου του 2017 στην Γλιφάδα, όπου τον κατηγορούσαν οι αστυνομικοί ότι είχε σκοτώσει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Η υπόθεση αυτή yeah. είχε φτάσει στα δικαστήρια, και αν δεν κάνω λάθο, εκκρεμεί όπω και αυτό το ένταλμα σύλληψη για ανθρωποκτονία και έκρηξη. Τώρα πια βρίσκεται με χειροπέδε στα χέρια και θα έχει να τα πούμε τον Εισαγγελέα. Μην μα παρεξηγήσετε κανένα που γελά. Όχι βέβαια. Δεν πρέπει. Λοιπόν, για να Από του άλλου επιχειρηματίε. Όχι από τον ίδιο να σε άλλου. Πού να ξέρουμε για του άλλου. Ο ίδιο τώρα έχει άλλε ασχολίε.